κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυριακή σήμερα, 27 Φεβρουαρίου, είναι η εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα», η προτελευταία Κυριακή του Καρναβαλιού. Και εδώ στην Πάτρα μπορεί να μην γίνεται καρναβάλι έτσι όπως το γνωρίζαμε προ-κορονοϊού. Γίνονται όμως κάποιες εκδηλώσεις υπό συγκεκριμένες και ειδικές συνθήκες, με στόχο να στείλουμε το μήνυμα ότι το πατρινό καρναβάλι είναι εδώ, είναι ζωντανό και μας στέλνει μήνυμα χαράς και αισιοδοξίας ότι θα έρθουν καλύτερες ημέρες. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή μας δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο παρά συζήτηση για καρναβάλι. Έχω λοιπόν μαζί μου απόψε τον κύριο Γιάννη Γιαννακόπουλο, πρόεδρο του Καρναβαλικού Κομιτάτου Πάτρας. Κύριε Γιαννακόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλό υπόλοιπο καρναβαλιού, έστω και με αυτές τις συνθήκες. Να ξεκινήσω από μια κουβέντα που είπατε πριν λίγο, ότι δεν θα γίνει το καρναβάλι όπως το γνωρίζουμε, μάλλον όπως το γνωρίζουν οι περισσότεροι. Το καρναβάλι δεν είναι το τελευταίο διήμερο, όπως το γνωρίζουμε. Όχι, σε καμία περίπτωση. Εμείς εδώ στην Πάτρα. Η αλήθεια είναι ότι εκδηλώσεις γίνονται. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει αρκετές εκδηλώσεις. Θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις. Δεν θα γίνουν οι παρελάσεις. Όμως θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το καρναβάλι δεν είναι παρέλαση. Το καρναβάλι δεν είναι παρέλαση. Το καρναβάλι είναι κάτι άλλο πολύ μεγαλύτερο. Το καρναβάλι είναι τέχνη, δημιουργία, φαντασία, χορός, διασκέδαση, επικοινωνία, φίλοι, παρέες. Είναι πάρα πολλά το πατρινό καρναβάλι, που και αυτό θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το βγάλουμε προς τα έξω και να το γνωρίσουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί πραγματικά δεν είναι δύο ημέρες το καρναβάλι. Το καρναβάλι για κάποιους είναι όλο το χρόνο. Ακριβώς. Λοιπόν, όμως είπα ότι δεν ζούμε το καρναβάλι όπως το ζούσαμε προ-κορονοϊού. Γιατί και πολλοί είναι αυτοί εραστές του καρναβαλιού που όμως διστάζουν να κάνουν πολλά πράγματα λόγω της πανδημίας, εξαιτίας της πανδημίας. Λοιπόν, 30 χρόνια πριν κάποιοι, δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω, κάποιοι αποφάσισαν, εραστές του καρναβαλιού, τρελοί του καρναβαλιού, αποφάσισαν να... Ανήσυχοι πατρινοί, θα μπορούσα ανήσυχοι να πω. Πατρινοί. Ανήσυχοι καρναβαλιστές. Και καρναβαλιστές. Λοιπόν, 30 χρόνια πριν εμφανίζεται το Καρναβαλικό Κομιτάτο στην Πάτρα. Ποια ήταν η ανάγκη για την ίδρυσή τους? Η ανάγκη για την ίδρυση του Κομιτάτου. Ακριβώς λοιπόν πριν 30 χρόνια, το 1992, μία παρέα, και όχι μόνο, δεν ήταν μία μόνο παρέα, ήταν άνθρωποι από διάφορες παρέες καρναβαλιστών, είδαν ότι το πατρινό καρναβάλι αλλάζει. Ξεκινάει να γίνεται λίγο πιο μαζικό, ξεκινάει να χάνει λίγο την ποιότητά του σε κάποια πράγματα, ξεκινάει να φεύγει από τη ρότα που είχε και λειτουργούσε τόσα χρόνια. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα σωματείο, το Καρναβαλικό Κομιτάτο, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα, που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος από το 2018. Ποιος ήταν ο στόχος? Υπήρχαν διάφοροι, αρκετοί στόχοι. Κάποιοι από αυτούς είναι ότι το πρώτο πράγμα που θέλανε ήταν το καρναβάλι να αυτονομηθεί διοικητικά και οικονομικά. Που σημαίνει ότι έπρεπε να δημιουργηθεί ένας οργανισμός μέσα στο Δήμο, ο οποίος, το οποίο αυτό το πράγμα έγινε πριν λίγα χρόνια. Και να διοικείται, να είναι αυτόνομο και οικονομικά, όπως είπα, και διοικητικά. Το διοικητικά το έχουμε καταφέρει, το οικονομικά ακόμα δυστυχώς δεν το έχουμε καταφέρει, ελπίζουμε να το καταφέρουμε. Είναι κάτι που γίνεται, θα το δούμε στην πορεία. Έτσι λοιπόν, πέρα από το κομμάτι αυτό, κάποιος άλλος στόχος ήταν οι ανησυχίες τους που είχαν για το πατρινό καρναβάλι. Και έτσι θέλανε να και περάσανε κάποιες μορφές τέχνης που γινόντουσαν στο δρόμο, έτσι τις περάσανε μέσα τις βάνανε σε κάποια άλλα πλαίσια. Δηλαδή, τις παντομίμες τις περάσανε μέσα στο Δημοτικό Θέατρο. Το ζωγραφίστε ή κάποιες άλλες κατασκευές που γινόντουσαν τις περάσανε, κάνανε κάποιες εκθέσεις. Έτσι σιγά σιγά
δώσανε την όθηση σε ανθρώπους που ασχολούνται με το καρναβάλι ερασιτεχνικά να κάνουν κάποια πράγματα λίγο πιο επαγγελματικά. Και έτσι να γνωρίσει περισσότερος κόσμος τα πράγματα που γίνονται στο καρναβάλι και να εμπνεύσουν και άλλον κόσμο να μπει σε αυτό το δηλαδή, πράγμα. Δηλαδή η τέχνη ήταν ο άξονας γύρω από τον οποίο... Ναι, η τέχνη ήταν ο άξονας γύρω από τον οποίο κινηθήκανε. Επειδή ήταν κάποιοι που ήθελαν να αναδείξουν ότι το καρναβάλι είναι και τέχνη. Βέβαια, ναι, γιατί αν τέχνη γυρίσουμε... Τέχνη όμως από τους ερασιτέχνες. Ναι. Ναι, γιατί αν δούμε τους ανθρώπους που ήταν στην αρχή του σωματείου, θα δούμε ότι ήταν και κάποια ονόματα μεγάλα, κάποιοι καλλιτέχνες πολύ γνωστοί στην πόλη μας. Δεν χρειάζεται να φέρουμε τώρα, γιατί ήταν πάρα πολλοί. Ο ένας άξονας ήταν η τέχνη. Ο άλλος άξονας ήταν φυσικά το καρναβάλι και η διοίκηση του καρναβαλιού όσον αφορά το Δήμο. Το πώς ο Δήμος αντιλαμβανόταν τη διοίκηση του καρναβαλιού. Έτσι λοιπόν το Κομιτάτο πρότεινε πράγματα. Πρότεινε πράγματα στο Δήμο και πρότεινε και πράγματα στον κόσμο. Δηλαδή έκανε πράγματα για τον κόσμο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η ιδέα, η οποία εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα και εξακολουθούν να γίνονται πράγματα μέχρι σήμερα. Τι νέο έφερε? Τι νέο έφερε? Αρκετά πράγματα. Αρκετά πράγματα, νομίζω μπορώ να πω σε αρκετά πράγματα. Σίγουρα έφερε νέους τρόπους διασκέδασης. Έφερε χορούς, νέες μορφές χορών μέσα στο Δημοτικό Θέατρο. Ανέδειξε το χορό της τελευταίας Κυριακής. Ήταν ο πρώτος χορός τελευταίας Κυριακής στην Αχάια Κλάους, ήταν από το Κομιτάτο. Έκανε σίγουρα από το πρωτοποριακές εκθέσεις. Έφτιαξε ερασιτεχνική ομάδα θεατρική, παιδική και ενηλίκων, το οποίο το οποίο ακολούθησαν πάρα πολύ και γίνανε στην πόλη μας αρκετές ερασιτεχνικές ομάδες μέσα από ανθρώπους στους οποίους βγαίναν στο καρναβάλι και κάναν πράγματα μέσα από τις παντομήμες και μέσα από τις δράσεις του καρναβαλιού. Πάντως πρέπει να πούμε ότι το Καρναβαλικό Κομιτάτο κατηγορήθηκε εντός εισαγωγικών ότι αφορά λίγο κόσμο. Ότι ήταν ένα κλαμπ. Ναι. Μια κλειστή ομάδα που δεν ήταν εύκολο να μπει και κάποιος άλλος ή να μπουν πολλοί. Ναι. Εγώ θεωρώ από προσωπική εμπειρία και ο τρόπος που μπήκα θεωρώ ότι ήταν πάντα ανοιχτό σε οποιονδήποτε είχε ανησυχία για το καρναβάλι, σε οποιονδήποτε είχε να καταθέσει μια πρόταση. Και τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια το έχουμε δείξει, γιατί υπάρχουν συνέργειες με πληρώματα, υπάρχουν συνέργειες με άλλες ομάδες καρναβαλικές. Οπότε νομίζω ότι το Καρναβαλικό Κομιτάτο, να πω τουλάχιστον τα χρόνια που είμαι εγώ, είναι ανοιχτό σε όλους. Μου είπατε στην αρχή ότι μια ανάγκη που όθησε για τη δημιουργία του Καρναβαλικού Κομιτάτου ήταν ότι το καρναβάλι άλλαζε μορφή, άλλαζε ρότα. Ναι. Τι ήταν αυτό, ποιο ήταν αυτό το στοιχείο που έπρεπε να διαφυλαχτεί? Η ποιότητά του. Η ποιότητά του. Το καρναβάλι τη δεκαετία του 90 ξεκίνησε να γίνεται πιο μαζικό. Πράγμα το οποίο δεν ήταν ότι δεν ήταν σωστό να γίνει πιο μαζικό το καρναβάλι, όμως έπρεπε να κρατήσουμε την ποιότητα σε ένα επίπεδο. Αυτό ήταν βασικά. Το ότι θέλαμε να γίνει πιο μαζικό ήταν σίγουρα το όνειρο όλων των πατρινών παλιότερα, που όπως έλεγε ο Στέας, ότι είναι τόσους χιλιάδες κόσμος τώρα, παραπάνω του χρόνου κλπ. Και μιλάγαμε για χιλιάδες και χιλιάδες κόσμο που πολλαπλασιαζόταν κάθε χρόνο. Αυτό ήταν ο στόχος κάποτε, να γίνει το καρναβάλι μαζικό. Όμως έπρεπε να κρατηθεί και κάποια ποιότητα, το οποίο είναι και ο στόχος ακόμα και σήμερα. Κρατήθηκε αυτή η ποιότητα? Τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη ιστορία. Αν κρατήθηκε. Μπορώ να πω ότι ότι κρατήθηκε η ποιότητα. Ότι ναι, το καρναβάλι δεν χάλασε.
Προστέθηκαν στοιχεία στο καρναβάλι και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία μπορούμε να, θεωρήσουμε ότι δεν είναι της ποιότητας που θέλαμε, όμως κρατήθηκε και η ποιότητα. Έχει γιγαντωθεί πλέον το Πατρινό Καρναβάλι. Χωράνε όλοι, υπάρχουν τα πάντα. Άρα, ναι, υπάρχει ακόμα και η ποιότητα. Υπάρχουν όμως ακόμη πολλά επίπεδα για να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Ναι. Που πρέπει να και να ανέβουμε σε ποιότητα. Ναι, ναι, υπάρχουν επίπεδα και τα τελευταία 2 χρόνια ήταν μια ευκαιρία να κάνουμε ένα restart. Τα τελευταία 2 χρόνια με τον κορονοϊό, που δεν γινόντουσαν εκδηλώσεις, δεν μπορούσαμε να κάνουμε εκδηλώσεις. Ήταν μια ευκαιρία την οποία, όπως είπα, πρέπει να κάνουμε ένα restart και να βάλουμε κάποιες βάσεις για τα επόμενα καρναβάλια, που δυστυχώς ήταν κάτι που δεν έγινε. Όπως έπρεπε. Αυτό ήθελα να και ρωτήσω. Και το να βάλουμε, δεν το λέω να βάλουμε εμείς, να μιλήσω ως κομιτάτο, έπρεπε να βάλει πρώτα ο Δήμος, ο καρναβαλικός οργανισμός και μετά όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι εμείς και ο κόσμος. Γιατί μην ξεχνάμε, το καρναβάλι δεν είναι ούτε ο Δήμος, ούτε ομάδες, ούτε απληρώματα. Είναι όλοι. Είμαστε όλοι το καρναβάλι. Τελικά το restart έγινε ή τι μπορούσε να γίνει και δεν έγινε? Το restart δεν έγινε ένα ολικό restart, ένα reset να πούμε, ας μην πούμε restart, ας πούμε ένα reset έπρεπε να γίνει. Εμείς τώρα σωματείο πέρσι τον Ιούνιο κάναμε μια ημερίδα, ένα Carnival Talk Group, έτσι το ονομάσαμε, καλέσαμε κάποια πληρώματα, μαζευτήκαν γύρω στα 50 πληρώματα και κάναμε μια ανοιχτή συζήτηση, την οποία φτιάξαμε κάποιους 5 άξονες, οι οποίοι ήταν η παρέλαση, ο θησαυρός και κάποια άλλα πράγματα, τα διοικητικά του καρναβαλιού, η επικοινωνία. Και τι κάναμε, βάλαμε τα πληρώματα και τους ανθρώπους του καρναβαλιού, αυτούς που το ζουν από μέσα. Εμείς το κομιτάτο είμαστε σαν συντονιστές σε αυτό και φτιάξαμε ένα booklet, το οποίο το καταθέσαμε στο Δήμο, το δώσαμε στον καρναβαλικό οργανισμό με τις προτάσεις και με πράγματα τα οποία θεωρούμε εμείς ότι εμείς ανθρωποί του ότι πρέπει να γίνουν στο καρναβάλι και πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό το restart και το reset και ποια πράγματα θα έπρεπε να δούμε από την αρχή. Εμείς το καταθέσαμε στο Δήμο. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια ανταπόκριση από το Δήμο ότι το βλέπουμε, το είδαμε, το διαβάσαμε και κάποια πράγματα θα τα κάνουμε και περιμένουμε. Και δεν είναι πράγματα, όχι, δεν είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν σήμερα, είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν στην πορεία. Σίγουρα θέλουμε να δούμε κάποια πράγματα από αυτά. Πάντως, φέτος για το 2022 δεν είδατε κάποια πράγματα. Ναι, αυτό το καταθέσαμε τον Ιούνιο, γιατί μετά αυτό δουλεύτηκε και το καταθέσαμε τον Οκτώβριο. Για το καρναβάλι του 2022, που βέβαια όλοι περιμέναμε ότι θα είναι και πάλι διαφορετικό. Ναι, για το καρναβάλι του 2022 σίγουρα δεν γίνανε κάποια πράγματα, αλλά δεν περιμέναμε να γίνουν για το καρναβάλι του 2022 πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Περιμένουμε να γίνει από το 23, να είμαστε καλά και μετά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ξέραμε αν θα γίνει καρναβάλι, δεν ξέραμε τι θα γίνει. Σκέφτεστε το ενδεχόμενο και πώς θα το αντιμετωπίζατε το καρναβάλι να περάσει σε ιδιώτες? Αν το καρναβάλι, πρέπει να δούμε καταρχήν τι σημαίνει το καρναβάλι πρέπει να περάσει σε ιδιώτες. Αν θα είναι το καρναβάλι, θα το αναλάβουν ιδιώτες ή θα το αναλάβουν κάποιοι που θα μανατζάρουν το καρναβάλι, θα είναι μάνατζερ στο καρναβάλι, το οποίο θα ανοίξει το Δήμο. Κανείς δεν θέλει το καρναβάλι να περάσει αποκλειστικά σε ιδιώτες. Η αλήθεια είναι αυτή. Ούτε τα πληρώματα, ούτε εμείς ως σωματείο, ούτε ο κόσμος. Όμως, το ότι θα μπορούμε να συνεργαστούμε με ιδιώτες, με μεγάλα κανάλια, με μεγάλους χορηγούς, σίγουρα είναι κάτι που δεν με τρομάζει. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο το θέλουμε αυτή τη στιγμή. Πάντα όμως υπό την αιγίδα και κάτω από την ομπρέλα του Δήμου. Εννοείται αυτό, πάντα από την ομπρέλα του Δήμου. Αν θυμηθούμε και σε παλιότερα χρόνια, υπήρχαν πολλές φορές κανάλια που είχαν κάνει κάποια πράγματα, που είχαν στήσει εκπομπές, έγινε και πρόσφατα μια εκπομπή. Αυτό δεν είναι, ναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο, να μπει στο καρναβάλι ιδιωτική πρωτοβουλία. Όμως όλα αυτά να γίνονται υπό την εποπτεία του Δήμου.
Αυτό νομίζω ότι το θέλουμε όλοι. Όμως θέλουμε και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Και μην ξεχνάμε τα τελευταία χρόνια οι δυνατές εκδηλώσεις και τα πράγματα που ακούγονται στο καρναβάλι είναι από ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Για να πάρουμε όμως τώρα μία ανάσα, κύριε Γιαννακόπουλε, το Κομιτάτο έχει δημιουργήσει και αρκετά τραγούδια για το καρναβάλι. Ναι. Εγώ θα ήθελα να πάμε να ακούσουμε κάποιο τραγούδι. Ποιο να επιλέξουμε? Θα έλεγα να επιλέξουμε το τραγούδι «Κυνηγάμε», το οποίο είναι από την θεατρική παράσταση «Τα Καρναβαλικά». Είναι στίχη Κωνσταντίνος Μάγνης, μουσική Τζόνι Ανδριόπουλος. Ήταν τραγούδι από παράσταση. Αγκαλιάστηκε πάρα πολύ από τους καρναβαλιστές, γιατί μιλάει τον κρυμμένο θησαυρό, παίζει στους κρυμμένους θησαυρούς, παίζει Μάλιστα. στα καρναβαλικά πάρτι, και πέρσι ο Στέλιος Αποστολόπουλος μαζί με τον DJ Luigi έκανε ένα remix και το κάνα λίγο, το δυνάμωσα λίγο για να μπορέσει να παίξει και στις παρελάσεις. Μακάρι, μακάρι να γίνει η παρέλαση να τα ακούσουμε. Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε λοιπόν το «Κυνηγάμε».
χρόνια, όχι δύο χρόνια, ναι, δύο χρόνια με κορονοϊό. Δεν μείνατε ήσυχοι. Ακριβώς. Mm. Πέρσι, να πούμε για το 2021, που ήμασταν και σε καραντίνα όλη την καρναβαλική περίοδο, πάλι ήταν, υπήρξε δραστηριότητα από την πλευρά του καρναβαλικού κομιτάτου. Για θυμίστε μας τι είχατε κάνει πέρσι. Νομίζω είναι τρία πράγματα βασικά που αξίζει να τα αναφέρουμε. Το πρώτο πράγμα που κάναμε είναι ότι κάναμε ένα διαγωνισμό βίντεο. Είπαμε, αφού δεν μπορούν να έρθουν να μας δουν στο θέατρο, ας δούμε εμείς τον κόσμο που έρχεται σε εμάς. Οπότε κάναμε έναν διαγωνισμό βίντεο, ζητήσαμε από τον κόσμο να μας στείλει ένα βίντεο με μια καρναβαλική ιστορία. Πατήσαμε πάνω στο format των μιας εκπομπής γνωστής. Έτσι κάναμε το διαγωνισμό καρναβαλικές ιστορίες. Επίσης ζήτησαμε τον κόσμο να μας στείλει βίντεο, τα οποία τα παίξαμε την καθαρά Δευτέρα στο ίντερνετ και ο κόσμος ψήφισε το καλύτερο βίντεο που του άρεσε. Ζητήσαμε λοιπόν να κάνουν ένα βίντεο με μια ιστορία ή να δουν από μια καρναβαλική σκοπιά κάτι. Είχε επιτυχία, είχαμε ανταπόκριση του κόσμου παρόλο που είχαμε καραντίνα, παρόλο που υπήρχε και περιορισμός ωραρίου, δηλαδή ήταν μέχρι το απόγευμα 6-7, να θυμάμαι εκείνη την περίοδο. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος ανταποκρίθηκε και μαζεύτηκε έτσι και λίγο παράνομα σε κάποια σπίτια κάποια βράδια και κάναν κάποια βίντεο. Τα βίντεο που πήραμε, η αλήθεια ήταν ότι η επικοινωνία που είχαμε με αυτούς τους ανθρώπους που μας στείλαν τα βίντεο ήταν ότι μας ευχαριστούσαν για αυτό που τους ζητήσαμε να κάνουν, που καταφέρανε να κάνουν σε εκείνη την περίοδο κάτι για να περάσουν καλά. Και αυτό ήταν ο στόχος περισσότερο. Και όχι να δούμε ηθοποιούς. Ο στόχος μας ήταν να κάνουμε κάποιους ανθρώπους να χαρούν. Αυτή την εκδήλωση θέλουμε να τη συνεχίσουμε και θα την κάνουμε και την επόμενη χρονιά. Φέτος για κάποιους τεχνικούς λόγους δεν κάναμε. Έγινε. Από του χρόνου. Να πάμε να πάρουμε μια γεύση εμείς από καρναβαλικές ιστορίες. Ναι. Για να δούμε λοιπόν καρναβαλικές ιστορίες. Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας! Είμαστε το καρναβαλικό κομιτάτο Πάτρας. Δεν θα γίνει καρναβάλι. Όχι! Δεν μπορούμε να βγούμε στους δρόμους να χορέψουμε. Όχι! Όχι! Όχι λέμε! Θεατρική παράσταση! Όχι. Ελάτε. Σοβαρά τώρα. Είπαμε όχι. Ούτε παζαροσαλάτα. Ούτε. Κι αν σου κάτσει. Δεν θα κάτσει. Βόλτα με το λεωφορείο μας. Όχι λέμε. Εγώ δεν μπορώ έτσι. Έχω μια ιδέα. Όχι. Να το έρχεται. Όχι. Σκάτε λίγο. Να κάνουμε καρναβαλικό διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους. Όταν λες μικρού μήκους, 2 μέτρα το πολύ. Λοιπόν, να πω. Άντε Γιάννη, ρίξ' το. Γράψτε ένα σενάριο με ένα ή περισσότερους πρωταγωνιστές. Θέμα. Καρναβαλικό. Καθημερινές, οικογενειακές, καρναβαλικές ιστορίες. Καλά το πας. Χρόνος. Μέχρι 5 λεπτά αυστηρά. Ναι. Πού. Όπου θέλετε, κάπου φωτεινά. Το φυσικό φως είναι καλύτερο. Ο πρωταγωνιστής πρέπει να πάθει κάτι. Και θα σας δώσουμε 3 υποχρεωτικά στοιχεία. Στο βίντεο πρέπει να υπάρχει μία ξανθιά, ένα μπολ και η λέξη σερπαντίνα. Τσεκάρετε ότι ακούγεστε και φαίνεστε καλά. Προσοχή! Για όσους τραβήξουμε κινητό, μόνο οριζόντια. Σας αρέσει? Ωραία, ε! Ελπίζουμε να σας βάλαμε στην πρίζα. Άντε, κουνηθείτε! Καρναβάλι θα κάνουμε. Τηρούμε
τις αποστάσεις ασφαλείας. Η παραγωγή που είδατε γυρίστηκε με σεβασμό στα υγειονομικά πρωτόκολλα, δευτερόκολλα και τριτόκολλα. Όλοι οι συντελεστές ήταν εμβολιασμένοι για βατσίνα. Πού είναι τα χρόνια εκείνα, πού είναι τα χρόνια εκείνα τα καλά. Και από τις καρναβαλικές ιστορίες να πάμε όμως και στο Λάβαρο του 21. Το Λάβαρο του 21. Το Λάβαρο του 21 ήταν ένα παιχνίδι ιντερνετικό. Ήταν, να το πω, σαν escape room, κρυμμένο θησαυρό, όλα μαζί. Το οποίο είχαμε φτιάξει. Το κόνσεπτ του ήταν ποιος σήκωσε το Λάβαρο και πού σηκώθηκε το Λάβαρο τελικά. Και μέσα από ένα παιχνίδι γρίφων και μέσα από βίντεο τα οποία είχαμε κάνει εμείς ως θεατρική ομάδα, ήταν η πρώτη μας απόπειρα βίντεο ως θεατρική ομάδα, έπρεπε να βρεις τη λύση και ποιος σήκωσε το Λάβαρο. Τελικά το Λάβαρο ήταν του Καρναβαλιού και το σήκωσαν στην πλατεία Γεωργίου. Η απάντηση ήταν αυτή. Ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ ωραίο, παίχτηκε και αυτό μέσω ίντερνετ, το αγκάλιασε και αυτό ο κόσμος, του άρεσε πάρα πολύ και... Για να δούμε. Εγύρεστε με το καθίστε. Αυτό μοιάζει και με το lockdown, δέσποτα. Αλλά πού είναι το Λάβαρο? Πατρινό καρναβάλι για πάντα. Έλα να μάθεις τι θα πει Γερμανός. Τι είναι τούτο? Αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Είχατε όμως και το ραδιοφωνικό ρομάντζο, κύριε Γιαννακόπουλε. Ναι. Τελικά η καραντίνα νομίζω ότι στάθηκε η αφορμή για να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι καρναβαλικής διασκέδασης. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Το ραδιοφωνικό ρομάντζο ήταν ένα θεατρικό μέσα από το ραδιόφωνο. Έπαιξε την τελευταία εβδομάδα μέσα από το Μπούλα Ρέντιο. Και ήταν ένα θεατρικό δεκαετίας 70, αν θυμάμαι καλά, που παίζονταν τότε στα ραδιόφωνα. Λεγόταν Καλημέρα Θλίψη και αυτό άρεσε και επίσης περάσαμε εμείς ωραία. Ήταν και ένα πράγμα που μπορούσαμε να κάνουμε μέσα στα προς τα πρωτόκολλα. Να είμαστε στο ραδιόφωνο καθένας μόνος του με τις μάσκες μας, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε θέατρο. Και ήταν και αυτό, ναι, μια αλλακτική, ένας αλλακτικός τρόπος διασκέδασης και προβολής της δουλειάς μας. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή το Κομιτάτο παρουσιάζει Καλημέρα Θλίψη, μια ρομαντική αλλά και παθιασμένη περιπέτεια με φόντο έναν απαγορευμένο έρωτα. Καλημέρα Θλίψη, ένα ταξίδι στα πάθη και τα λάθη μιας οικογένειας προδομένης στα πατηλά της όνειρα. Καλημέρα Θλίψη, εκεί που το προφανές δεν είναι πάντα αληθινό και το αληθινό δεν είναι προφανές. Καλημέρα Θλίψη, κάθε βράδυ στο Μπούλα Ρέντιο και στους χίλιους χιλιόκυκλους για τους μετανάστες ακροατές μας.
μες στην ψευτιά και τα προσπίτα χαμόγελα. Κρύβω καλά παγορευμένα συναισθήματα, μα η καρδιά μου εμένα είναι αληθινή. Πάνω απ' τα πλούτη και από όλα τα κοσμήματα, μαγειδευμένη σε ένα βίο λαμπερό. Οι αληθινοί άνθρωποι πόσο μου έχουν λείψει, και στα σατέν μου τα σεντόνια όταν ξυπνώ, μια σκέψη έχω μόνο καλημέρα θλίψη. Φέτος όμως, 2022, κύριε Γιαννακόπουλη, τι ετοιμάζετε? Φέτος, από εδώ και πέρα, να μιλήσω για από εδώ και πέρα, την ερχόμενη Τρίτη θα στο Δημοτικό Θέατρο Πάτρας θα κάνουμε τα εγγένεια του Δημοτικού Θέατρου. Φέτος κλείνουμε 150 χρόνια από τα εγγένεια του Δημοτικού Θέατρου. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν ένα δρόμενο, τα εγγένεια του Δημοτικού Θέατρου μέσα από μια καρναβαλική ματιά. Ένα σατυρικό θεατρικό είναι, 15 με 20 λεπτά, στο οποίο παίζουν οι τότε δήμαρχοι μαζί με τους σημερινούς, πρωταγωνιστές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε αυτό την Τρίτη το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο και την Πέμπτη και Παρασκευή βράδυ στο Θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζουμε την ταινία μας που λέγεται «Μουτζωμένη από τη μοίρα». Είναι λόγω ότι δεν μπορέσαμε να κάνουμε θεατρικό φέτος, αποφασίσαμε να πάμε μια εκδρομή στο Σοποτό Καλαβρίτων, εκεί που γυρίστηκε η ταινία «Τα Καλάβρητα». Στα ίδια λοιπόν σκηνικά κάναμε και εμείς μια ταινία που διδραματίζεται το 1950. Είναι μια παροδία ελληνικών ταινιών του 1950, λέγεται «Μουτζωμένη από τη μοίρα» και θα την προβάλλουμε στο Επίκεντρο Πέμπτη και Παρασκευή, τελευταία Πέμπτη και τελευταία Παρασκευή του Καρναβάλι. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτές τις δύο εκδηλώσεις. Όμως τα θεατρικά σας ήταν το καρναβαλικό γεγονός. Η αλήθεια έτσι είναι αυτή. Δεν είναι. Ναι. Πείτε μας γι' αυτά. Να πω γι' αυτά. Εγώ είχα την τύχη να συμμετέχω από το 2005 στο σανίδι του καρναβαλικού κομιτάτου και στο σανίδι του Δημοτικού Θεάτρου. Επίσης νιώθω τυχερός και γι' αυτό. Να σας πω γι' αυτά. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ για τα θεατρικά. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά τα θεατρικά. Τα θεατρικά έχουν ξεκινήσει από το 1995. Όπως είπα και νωρίτερα, οι άνθρωποι του καρναβαλιού, εκεί που βγαίνανε να κάνουν μια παντομήμα, αυτό το πράγμα πήγαν και το μεταφέρανε μέσα στο θέατρο. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε η ιδέα της θεατρικής ομάδας. Και έχουμε δύο θεατρικές ομάδες. Πέρα από την ομάδα των μεγάλων, των ελληνικών, έχουμε και μια παιδική θεατρική ομάδα, η οποία είναι και αυτή σίγουρα το γεγονός. Το καρναβαλικό γεγονός. Το καρναβαλικό γεγονός των μικρών παιδιών. Οπότε αν υπολογίσουμε το 97 μέχρι σήμερα, εκτός από μία χρονιά που γίνεται κάθε χρόνο παράσταση, τι είναι η παραστάση μας? Η παραστάση μας είναι δεν μπορώ να πω ότι είναι καρναβαλικές παραστάσεις, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο όρος, δεν υπάρχει το καρναβαλικό θέατρο. Είναι ένας όρος που το έχουμε ενσωματώσει εσείς, γεννήσει στο μυαλό μας εμείς. Καρναβαλική αδεία. Ουσιαστικά είναι μία θεατρική παράσταση, είναι πάντα κωμωδία ή σάτιρα μέσα από μία καρναβαλική ματιά και μέσα από μία καρναβαλική σκοπιά. Τα περισσότερα μας έργα είναι, τα γράφουμε οι ίδιοι, ο Κωνσταντίνος ο Μάγνης και μαζί και κάποιοι άλλοι βοηθάνε. Ρούχα, μουσική, τα πάντα είναι μέσα από εμάς. Είναι μέσα από εμάς. Δεν χρησιμοποιούμε επαγγελματίες. Άνθρωποι που έχουμε χρησιμοποιήσει μέσα από το κομιτάτο έχουν γίνει επαγγελματίες και είναι ένα πράγμα του καρναβαλιού το οποίο νομίζω ότι μόνο η πόλη μας το έχει αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι επαγγελματίες που ακολούθησαν το επάγγελμα αυτό λόγω του καρναβαλιού. Ναι. Και ξεκινώντας από ερασιτεχνικές. Αυτό είναι νομίζω μοναδικό. Φτάνει όμως. Εμείς λέμε ότι τα θεατρικά του κομιτάτου είναι το καρναβαλικό γεγονός, όμως φτάνει στον κόσμο. Στον πολύ κόσμο.
αν φτάνει στον πολιτικό κόσμο. Αν κρίνουμε από τη ζήτηση που υπάρχει στο θέατρο, ναι, σίγουρα φτάνει. Σίγουρα φτάνει στον περισσότερο κόσμο. Ή, τουλάχιστον στον κόσμο που ενδιαφέρεται να δει κάτι καρναβαλικό. Έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορεί να είναι όλα για όλους, σίγουρα, και να αρέσει σε όλους. Αλλά σίγουρα ναι, ο κόσμος που ασχολείται με το καρναβάλι γνωρίζει σίγουρα τις τέτοιες παραστάσεις του κομιτάτου και σίγουρα έχει δει από μία την αλήθεια. Γιατί να αγχωθώ? Γιατί σε ασφαλιστικές τις φορές.
Το πτέμε σου, ας πούμε, το πληρώνεις. Δεν έχω τέτοια πράγματα εγώ. Εγώ είμαι άνεργος. Άνεργος είσαι, ναι, εντάξει, αλλά έφυγα, πληρώνεις, δεν πληρώνεις. Έχω πάρει οριστική απαλλαγή. Οριστική απαλλαγή. Βέβαια. Και πώς γίνεται αυτό. Πρόσφατα κάτι διακοποδάνια παλιά και μου πήραν το σπίτι. Και τώρα τι θα κάνεις. Τώρα. Τώρα να πάω να πιω ένα καφεδάκι θα θες. Γενικά λέω, τώρα τι θα κάνεις. Πάλι τα ίδια ένα θετικό. Δεν βγαίνει ζωή έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ μια ζωή την έχεις. Και αν δεν την κρατήσεις, τι θα καταλάβεις, τι θα καταλάβεις. Ούτε δεν είσαι άκουσα, θα έχεις κάνει μια τσιγκάν. Όχι. Ωραίο θείο. Ε, βέβαια. Άμα δεν τα έχει πει ο Καραμοφάη, δεν μας αρέσει. Α, σε παρακαλώ, να μην λες Καραμοφάη. Το Καραμοφάη. Και εσείς να μην ηρωνευόστε το χιούμορ του ξινού. Άρα παραδέχεσαι ότι είναι ξινός. Άμα πηγαίνει ο εργόσουνα και εσύ ολημερείς στις πολυεπίπεδες αποθήκες κάτω τη Μυρμικοφολιά και μετά το σουρούπο τελειώνοντας έπρεπε να κάνεις απογραφή και μετά να υπολογίσεις τι δώσ' του ΤΕΒΕ και μετά τον έμφυα και μετά να μελετάς τεχνικές λοτσίστη. Λοιπόν, για να έρθουμε όμως και στο σήμερα, 2022, Πατρινό Καρναβάλι, ποιος ο ρόλος του Κομιτάτου στο Καρναβάλι του σήμερα? Ο ρόλος του Κομιτάτου είναι ο ίδιος που είχε πάντα, να υπερασπίζεται το καρναβάλι και να προτείνει καινούργια πράγματα και καινούργιες ιδέες και να εμπνέει ανθρώπους. Να το ευχηθούμε, να ευχηθούμε λοιπόν καλό καρναβάλι. Το Πατρινό Καρναβάλι θέλουμε να πιστεύουμε ότι παραμένει ζωντανό, στέλνει μήνυμα χαράς και αισιοδοξίας. Είναι μια γιορτή της Άνοιξης, είναι η αναγέννηση από τις τάχτες μας, είναι όλα αυτά. Να ευχηθούμε λοιπόν να είμαστε καλά, το 2023 να είναι ακόμη καλύτερο και σε εσάς καλή επιτυχία. Ευχαριστώ και καλή πολύ. Συνέχεια. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι. 30 χρόνια καρναβαλικό κομιτάτο στην Πάτρα. Ήταν καλεσμένος μαζί μας ο πρόεδρος του καρναβαλικού κομιτάτου Γιάννης Γιαννακόπουλος. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.